θέλω να σας πω κατά πόσο σήμερα υπάρχει λύση στο θέμα που αφορά την Ελλάδα. Διαγνώσεις έχουν γίνει πάρα πολλές, δεν είναι ανάγκη να τις πω κι εγώ. Ακούμε συνέχεια. Εμείς φταίει το πολιτικό μας σύστημα, φταίνει η πολιτική μας, οπωσδήποτε φταίνε, φταίνε και εμείς οι ίδιοι που ψηφίζουμε τους πολιτικούς, που κάνουμε τα ρουσφέτια μας. Όλο ένα σύστημα το οποίο είναι διαφθαρμένο από αρχής και από εμάς τους ίδιους. Υπάρχει όμως αυτή τη στιγμή, θα με ρωτήσει κάποιος, υπάρχει λύση αυτή τη στιγμή. Θα σας αναφέρω δύο-τρία ιστορικά παραδείγματα. Τον 17ο αιώνα ανέβηκε στη Ρωσία ο Τσάρος Πέτρος ο Μέγας. Ονομάστηκε Μέγα. Όταν ανέβηκε στην εξουσία, νέος, γύρισε τη χώρα του, είπε ότι ήταν, ζούσε σε μεγάλη ένδεια, ανήκω τη φτώχεια, ενώ οι κόλακες του παλατιού του έλεγαν ότι ο λαός ευημερούσε. Αφού είδε λοιπόν την κατάντια της χώρας του, γύρισε πίσω στο παλάτι και λέει τι θα κάνω τώρα, πώς θα λύσω το πρόβλημα. Και κοίταξε πού υπήρχε ο πλούτος. Ο πλούτος που υπήρχε στη Ρωσία της εποχής εκείνης ήταν συγκεντρωμένος στις εκκλησίες. Ο χρυσός στις εκκλησίες δήμευσε το χρυσό των εκκλησιών και έκτισε τη Νέα Ρωσία, αφού αποκεφάλισε πρώτα όλους τους κόλακες. Το 1932, μετά την κρίση του 29, την παγκόσμια κρίση, οικονομική κρίση του 29, το 1932 λοιπόν η Αυστρία, η μεγάλη Αυστρία σήμερα που είναι μια πολιτισμένη χώρα και αντιμετώπιζε το ίδιο πρόβλημα που αντιμετωπίζουμε και εμείς σήμερα, να μην έχει τη δυνατότητα να πληρώσει μισθούς, συντάξεις και το χρέος της που ήταν πολύ μεγάλο. Και εκείνη έκανε το ίδιο πράγμα. Είδε ότι η Καθολική Εκκλησία, που η δική της Εκκλησία δηλαδή, είχε τεράστιο πλούτο, εκάλεσε τους αρχηγούς της Εκκλησίας και του λέει: «Κύριοι παπάδες μου, σεβασμιότατοι, η δουλειά σας είναι να προσεύχεστε. Άρα δεν χρειάζεστε περιουσία». Εδίμευσε την περιουσία η Αυστρία, την πούλησε την περιουσία σε πλούσιους Αυστριακούς και άλλους, πούλησε το χρέος και ξεπλήρωσε το χρέος και άρχισε πάλι από την αρχή. Μία λοιπόν λύση σήμερα είναι η τεράστια εκκλησιαστική περιουσία του 1,3 εκατομμυρίου ευρώ, η τεράστια δημόσια περιουσία, μέρος αυτών θα μπορούσε να εκποιηθεί, να πληρωθεί το δημόσιο χρέος και να τελειώνουμε. Αλλά από μια κυβέρνηση που θα είναι έντιμη. Από μια εξουσία που θα είναι έντιμη. Απλό το πράγμα. Τώρα το μεγάλο ερώτημα είναι, θέλει η εξουσία να καθαρίσει τα πράγματα? Επιδιώκει πράγματι η πολιτική εξουσία να καθαρίσει αυτή την κόπρον ή να ξεχρεώσει την Ελλάδα? Αμφιβάλλω. Διότι για να καθαρίσει την διαφθορά που όντως υπάρχει, την οποία έχουμε ζήσει δεκαετίες τώρα, να την καθαρίσει αυτή την διαφθορά, θα πρέπει να τιμωρήσει τον εαυτό της η πολιτική εξουσία. Είναι οι ίδιοι οι άνθρωποι της πολιτικής εξουσίας οι οποίοι πρέπει να αυτοτιμωρηθούν. Δεν είναι δυνατόν. Και ξεφεύγουμε από εδώ και από εκεί με παρατράγμα, με ό,τι μπορούμε να φανταστούμε για να περνάει ο καιρός. Δεν μπορούμε να αυτοτιμωρηθούμε. Συνεπώς, είναι κάπως δύσκολο αυτό που ζητάμε από την πολιτική εξουσία να καθαρίσει τον εαυτό της για να καθαρίσει την Ελλάδα. Δεύτερο, η εξουσία όπως βγήκε, η πολιτική εξουσία της λεγόμενης μεταπολιτεύσεως, προέκυψε από μία ανώμαλη κατάσταση, από τη δικτατορία. Με άλλα λόγια, είναι προϊόν της δικτατορίας ανωμάλων καταστάσεως και δημιούργησε και έφερε στην εξουσία ανθρώπους που σε ομαλές συνθήκες δεν θα ήταν, τουλάχιστον δεν θα ήταν μπροστά στο προσκήνιο της πολιτικής. Δεν ξέρω τι άλλο μπορεί να ήταν. Στο όνομα του αντιστασιακού
και νωρίτερα και τώρα, και το 1950, το όνομα του Εθνικόφρονα παλιότερα, το όνομα του Αντιστασιακού στη συνέχεια, δώσαμε εξουσίες σε ανθρώπους που δεν θα ήταν τίποτα. Στη συνέχεια μας έθισαν, μας συνήθισαν και εμάς να συμπεριφερόμαστε κατά ένα τρόπο που και αυτοί ήθελαν. Και έτσι αναπαράγεται μια κατάσταση. Προϊόν ανομαλίας είναι η μεταπολίτευση και σαν ανομαλία πρέπει να τη δούμε για να μπορέσουμε να προχωρήσουμε πέρα από τη μεταπολίτευση. Τώρα, είναι δυνατόν να γίνει, τι πρέπει να γίνει. Φυσικά πρέπει, ελπίζουμε, να γίνει κάποια μεγάλη ανατροπή στη χώρα. Του συστήματος μιλάω. Γιατί δεν μιλάω μερικών ανθρώπων να φύγουν από την εξουσία. Ενός πολιτικού συστήματος να καταρρεύσει, να αλλάξει όλο το πολιτικό σκηνικό. Είναι δυνατόν αυτό? Γιατί αλλού γίνεται? Γιατί στην Τουρκία εμφανίστηκε ο Ερντογάν? Γιατί το 1909 έγινε επανάσταση στο Βουδί και από το λαό βγήκε πολιτικός, βγήκε Βενιζέλος? Δεν πρέπει να περιμένουμε από την πολιτική εξουσία να μας λύσει το πρόβλημα. Εμείς ο λαός έχουμε υποχρέωση να βγάλουμε ηγέτη. Δεν λειτουργεί άλλο και αυτό θα το δείτε σύντον χρόνο. Ο λαός αυτός, ο ηρωικός λαός που έχει αναδείξει ήρωες στο παρελθόν, έχει την υποχρέωση και τώρα να αναδείξει πάλι ήρωες. Να προχωρήσει μπροστά η χώρα. Δεύτερον, τρίτον, θέλει η πολιτική εξουσία πράγματι να αποδεσμευτούμε από το Διεθνές Ταμείο, από την Τρόικα κλπ. Κλπ. Θέλει? Δεν θέλει, κύριε. Διότι θα μπορούσε να το κάνει αν ήθελε. Και γιατί δεν θέλει? Διότι έχουν οι κύριοι αυτοί, έχουν βλέψει σε αυτή τη χώρα την οποία θέλουν να την έχουν υπό έλεγχο επί δεκαετίες μπροστά. Γι' αυτό δεν μπορεί να αλλάξει. Τώρα τι θέλουν αυτοί? Όσο ασφαλώς θέλουν τα λεφτά τους. Γιατί μας βοηθάνε οι Γάλλοι και οι Γερμανοί? Διότι χρωστάμε στις τράπεζές τους. Θέλουν τα λεφτά τους ασφαλώς. Βεβαίως να τα πάρουν τα λεφτά τους. Αλλά δεν θέλουν μόνο τα λεφτά τους. Θέλουν μια ΕΣΑΗ πολιτική και άλλη εξάρτηση. Θέλουν μια υποδούλωση της χώρας. Η οποία υποδούλωση δεν θα είναι μόνο οικονομική, αλλά θα είναι και συνειδησιακή, θα είναι τεχνολογική, θα μας βάλουν να μας ελέγχουν μέσα από αυτά τα μηχανήματα τα οποία δεν είναι δικά μας, δεν τα παράγουμε εμείς. Εκείνοι τα παράγουν, εμείς τα χρησιμοποιούμε, μας ελέγχουν μέσα από την τεχνολογία τους. ΕΣΑΗ λοιπόν θα είμαστε υποδουλωμένοι σε αυτούς τους κυρίους. Δεν θέλουν λοιπόν οι κύριοι αυτοί να ξεπληρώσουμε το χρέος τους. Αν ένας από μηχανείς θεός μας δώσει 300 δις αυτή τη στιγμή και πάμε στις τράπεζές τους και τους πούμε πάρτε τα και να μας αφήσετε ήσυχους, θα ανησυχήσουν πάρα πολύ, δεν θα δεχτούν. Δεν θα δεχτούν πρώτα γιατί θα χάσουν τους τόπους. Τώρα, εκτός από την εξάρτηση, εκτός από την εξάρτηση αυτή την που ανέφερα προηγουμένως, φυσικά θέλουν και τον πλούτο της χώρας. Διότι η Ελλάδα δεν είναι μια φτωχή χώρα σε φυσικό πλούτο. Πολλοί τα έχουν αναφέρει, τι μεταλλεύματα υπάρχουν, τι πετρέλα υπάρχουν. Δεν μπορώ να εκτιμήσω τώρα στη Μακεδονία, σε ολόκληρη τη χώρα υπάρχουν μεταλλεύματα, υπάρχει ένας τεράστιος ορυκτός πλούτος. Αλλά να έχουμε το εξής υπόψη. Ο φυσικός πλούτος είναι δημιούργημα της φύσεως. Εμείς μιλάμε για τον ανθρώπινο πλούτο. Πηγή του ανθρωπίνου πλούτου είναι ο ανθρώπινος εγκέφαλος. Εάν δεν δημιουργήσουμε εμείς τον κατάλληλο ανθρώπινο εγκέφαλο, δηλαδή την νοημοσύνη που πρέπει, την αξιοπρέπεια που πρέπει, την βούληση που πρέπει και την ικανότητα να διοικήσουμε, που είπε ο Μιχάλης, ασφαλώς δεν είναι τον πλούτο, το φυσικό θα το κάνουν οι άλλοι. Δεν θα τον έχουμε εμείς πλέον. Εμείς λοιπόν έχουμε το πρόβλημα να δημιουργήσουμε τον ανθρώπινο πλούτο, τον ανθρώπινο εγκέφαλο και να καθίσουμε κάτω ως σόφρον Έλληνες, ο Έλληνες του λόγου που ξεκίνησαν από την αρχαιότητα, να σκεφτούμε ως έμφρονα λογικά όντα το τι θα κάνουμε από εκεί πέρα. Δεν είναι υπόθεση των άλλων.
για εμάς, τους απλούς ανθρώπους που δεν έχουμε δει, είμαστε στην εξουσία, αλλά τον λαό γενικά, που είναι ένας μεγάλος λαός, ένας ιστορικός λαός, ένας λαός που, για τον οποίο μπορώ να πω ότι δεν κλαίει μόνο η δική μου ψυχή, αλλά κλαίει και το σύμπαν ολόκληρο. Ένα έθνος το οποίο έχει τόσα προσφέρει και τόσα δώσει για τον ανθρώπινο, για τον ανθρώπινο πολιτισμό, που έχει κάνει τον άνθρωπο από ζώων τετράποδο να σταθεί όρθιο στα δύο. Να σταθεί όρθιος και να περπατήσει και να σχηματίσει λόγον. Αυτός ο λαός είναι ο ένας περιούσιος λαός. Του αξίζει καλύτερη μοίρα. Μας αξίζει καλύτερη μοίρα. Και αυτό πρέπει να γίνει εμάς συνείδηση. Με άλλα λόγια, πρέπει εμείς να αποκτήσουμε αυτογνωσία. Να πούμε τι είμαι εγώ, ρε φίλε. Είμαι Έλληνας. Και για να είμαι Έλληνας, πώς πρέπει να είμαι τελικά για να είμαι Έλληνας. Και τι θέλω εγώ. Θέλω Ελλάδα. Ποια Ελλάδα. Αυτή την Ελλάδα ή μια άλλη Ελλάδα. Και πάνω σε αυτά να χτίσουμε τα οράματα. Τα οράματα. Τη νέα ιδεολογία που θα μας οδηγήσει μπροστά. Και η νέα ιδεολογία, όταν γίνει ιδεολογία, γίνεται πίστης. Γίνεται ορμή, γίνεται χύμαρος, γίνεται ποτάμι και παρασύρει τα πάντα. Ξέρετε, η διαφορά μεταξύ θεωρίας και ιδεολογίας, να συνδέσω και λίγο με τον Μιχάλη νωρίτερα, οι θεωρίες είναι εκεί απάνω στα ουράνια. Θεωρίες, τα ακούσουμε πάρα πολλούς, έχουν θεωρητικούς. Από εκεί και πέρα είναι οι θεωρίες αυτές, πώς μια κάποια θεωρία, τέλος πάντων, που δίνει προτάσεις, που δίνει οράματα, πώς θα γίνει έτσι με τέτοιο τρόπο, ώστε να περάσει, να εμπεδωθεί από τον απλό άνθρωπο που θα είναι ο φορέας της θεωρίας. Και από τη στιγμή που θα γίνει φορέας της θεωρίας ο άνθρωπος, το πολιτικό υποκείμενο, όπως λέμε στην πολιτική επιστήμη, το κοινωνικό υποκείμενο, από τη στιγμή εκείνη που θα ενσωματωθεί, που θα ενστερνηθεί από τον άνθρωπο αυτό, τον πολίτη, τότε γίνεται ιδεολογία και τότε παίρνει τα όπλα. Χρειαζόμαστε λοιπόν ιδεολογία και όπλα. Τα όπλα. Τα όπλα. Ιδεολογία πρώτα. Και τώρα, για να τελειώνω, θα σας πω το εξής. Μα τέλος πάντων, εκτός από το ότι να δημεύσουμε την εκκλησιαστική περιουσία ή ξέρω εγώ τι άλλο, να πουλήσουμε, να ξεπουλήσουμε τελικά και να διώξουμε και το πολιτικό σύστημα, να φτιάξουμε ένα άλλο πολιτικό σύστημα έντιμο, ελληνικό, να έχει ελληνική καρδιά, ελληνική συνείδηση, να τα φτιάξουμε όλα αυτά. Από εκεί πέρα, τι άλλο θα κάνουμε, τι πρέπει να κάνουμε. Υπάρχει άλλος τρόπος να πρωτοπορήσουμε εμείς, βεβαίως υπάρχει.